Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει την ημερομηνία βουλευτικών εκλογών, αλλά είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε με σαφή τρόπο τοποθετηθεί ότι πρέπει να λήξει η διαδικασία αυτής της εξαθλίωσης που συντελείται σε βάρος του ελληνικού λαού και της κοινωνικής γενοκτονίας, και μάλιστα σε μια φάση και σε μια περίοδο που είμαστε με το ένα πόδι στο τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο το ερώτημα που μου θέσατε, πρέπει να σας πω ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μοιάζει καθόλου στα υπόλοιπα κόμματα στην εσωτερική του δομή και στην, θα έλεγα, πολύ αποτελεσματική εσωκομματική δημοκρατία που έχουμε. Ναι, μην μου πείτε πάλι κόμμα... για την πολυφωνία. Θα σας πω. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εξαντλούμε τον δημοκρατικό διάλογο σε όλα τα όργανά μας, ναι, και να ακούμε και τη βάση του κόμματος και τις νομαρχιακές μας επιτροπές και τις τοπικές κοινωνίες. Πάνω σε αυτό το μοντέλο εμείς θα πορευτούμε και όπου υπάρχουν προβλήματα, αναφερθήκατε σε υποψηφιότητες, έγινε μια εξαντλητική συζήτηση και που στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα συνεδριάζουν και σήμερα θα συνεδριάσουν. Ωραία. Όλα εσείς είναι υπό εξέταση. Θεωρείτε ότι θα σας κάνει καλό μετά από όλο τον τόρο που έχει δημιουργηθεί να συνεχίσετε να στηρίζετε τον κύριο Καρυπίδη, ή θεωρείτε ότι πρέπει να αποσύρετε τη στήριξή σας? Θα σας πω, εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία, διότι αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχουμε να συνεδριάσουμε και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, το μόνο μπορώ να σας πω ότι εμείς δεν περπατάμε έναν δρόμο αλάνθαστο. Εμείς έχουμε και αντιφάσεις και προβλήματα. Δεν τα έχουμε κρύψει ποτέ. Όμως έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή συγκρότηση και ανασυγκρότηση της χώρας, που είναι το πρόγραμμά μας. Να σας θυμίσω βέβαια τα σχόλια, κύριε Ήσυχε, που προκλήθηκαν και μόνο από την πρόσκληση που απίθυνε ο κύριος Καρυπίδης στον Ηλία Κασιδιάρη. Κοιτάξτε, αυτό να δείτε, το χαρακτηρίζεται λάθος σε σχέση κοινων... με την κεντρική Όχι, γραμμή εμείς του ακούμε κόμματος, την τοπική έτσι? κοινωνία, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Δεν κλείνουμε τα αυτιά μας, δεν κλείνουμε τα αυτιά μας στα μέλη μας, στα στελέχη μας και στην τοπική κοινωνία. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Βουδούρη και σε ό,τι αφορά τον κύριο Καρυπίδη... Ας μείνουμε στον κύριο Καρυπίδη, γιατί έχει γίνει μεγαλύτερος δώρος. Θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτή την υποψηφιότητα. Βρίσκουν πάτημα πάντως τα άλλα κόμματα εναντίον σας, κύριε. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν υποψήφιους ακόμα στην πλειονότητά τους. Έχουν άλλο πρόβλημα. Είναι άλλο πρόβλημα να μην βρίσκεις υποψήφιους ή να έχεις δυσκολία. Και να βρίσκεις υποψήφιους, αλλά δεν έχει ξέρεις, να κάνει μόνο με τα πρόσωπα. Όμως. Θέλω να σας πω με σαφήνεια και με ευθύτητα και ειλικρίνεια ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και κανένα σύμπλεγμα να αναγνωρίσουμε κάποιο λάθος. Από εκεί και πέρα θα περπατήσουμε ακούγοντας τις τοπικές κοινωνίες, τη βάση του κόμματός μας και θα πορευτούμε στην ανάγκη να διορθώσουμε όπου έχουν Πάντως, γίνει λάθη. Αύριο συνεδριάζεται και οι πληροφορίες λένε, ακούσαμε και στο ραδιόφωνο του Sky το πρωί τον κύριο Σκουρλέτη να λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αποσυρθεί η στήριξη σας προς τον κύριο Καρυπίδη. Αυτό θα το αποφασίσουμε, θα το συζητήσουμε. Αύριο. Βεβαίως και θα συζητηθεί. Βεβαίως και θα υπάρξει απόφαση και από τα κορυφαία όργανα, αλλά και από τις περιφερειακές οργανώσεις και από τις οργανώσεις της Κοζάνης. Εμείς όλα θα τα επανεξετάσουμε. Από τη στιγμή που η κοινωνία δίνει ένα σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς θα το κοιτάξουμε σε βάθος. Καλά, δίνουν και θα σήμα συνάδελφοί σας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως και το θέμα, εμείς, δεν δίνει μόνο η κοινωνία. Συζητήθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, κυρία Μπουστούκου. Λοιπόν. Δεν το κρύβουμε αυτό. Αλλά πρέπει να μείνω σε ένα θέμα το οποίο για μας είναι η ουσία. Ότι σε αυτές τις εκλογές και στη διαδικασία που μπαίνουμε για τις περιφερειακές, αυτοδιοικητικές και ευρωβουλευτικές εκλογές, θα κριθεί σε αυτή τη φάση αν η χώρα θα συνεχίσει αυτό το δρόμο τον ολισθηρό της καταστροφής και της εξαθλίωσης ή θα μπει ένα τέρμα. Και το μεγάλο σήμα και η μεγάλη ανάγκη και η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού λαού να πούνε να φτάνει πια για να επιλέξουμε την ουσιαστική ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς μνημόνια, ναι, είναι το μεγάλο στοίχημα. Ναι. Λοιπόν, αρκεί να συμφωνήσω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόλιο, κύριε Κοντοκιά.